Παρουσιάζουμε λοιπόν τους υποψήφιους με τη λαϊκή συσπήρωση στην Περιφερειακή Ενότητα για τις ερχόμενες εκλογές με ιδιαίτερη χαρά. Συνολικά στην περιφέρεια το ψηφοδέλτιό μας τελεχώνεται από ανθρώπους αγωνιστές όλων των ηλικιών, αναγνωρισμένους στους χώρους τους, με προσφορά, με αξίες και ιδανικά, που δεν μπαίνουν σε συνδιαλλαγές και παζαρέματα, που δεν έχουν δεσμεύσεις σε συμφέροντα και επιχειρηματίες. Από εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, εργάτες και υπάλληλους, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, μικρούς επαγγελματίες και αγρότες, φοιτητές, ανθρώπους των τεχνών, του αθλητισμού, απόστρατους. Με διακριτό το χαρακτηριστικό της ανανέωσης του ψηφοδελτίου και της παρουσίας νέων ανθρώπων, αλλά και της δράσης μέσα από τα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στο κίνημα, στους συλλόγους των μικρών επαγγελματιών και αγροτών, στο φοιτητικό κίνημα, στο κίνημα των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανανέωσης είναι της τάξης του 60% και οι περισσότεροι όσων δεν βρίσκονται στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο βοηθούν σε δημοτικά ψηφοδέλτια αυτή τη φορά, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου στο 40%, είναι έως 40 ετών. Ανάμεσά τους βρίσκονται μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, αλλά και αγωνιστές και αγωνίστριες συνεργαζόμενοι μαζί του, με τις ιδιαίτερες απόψεις τους. Αποφασισμένοι όμως όλοι να προχωρήσουμε μαζί στις ερχόμενες μάχες για το καλό του λαού μας. Θα έχουμε στο ψηφοδέλτιό μας ακόμα τον προηγούμενο επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας, τον σύντροφο τον Γιάννη τον Γιώτα, τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους Θόδωρο Εγκρατιάδη και Βασίλη Ρέβα, και τον επικεφαλής της ομάδας στήριξης των εκλεγμένων συμβούλων μας όλο το προηγούμενο διάστημα, σύντροφο Γιώργο Θαμαντζά. Όλοι οι παραπάνω σήκωσαν στις πλάτες τους ένα σημαντικό έργο παρέμβασης μέσα σε έναν αντιλαϊκό θεσμό όπως είναι η περιφερειακή διοίκηση, με παρουσία σε σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις που είχε ευθύνη η περιφέρεια, και αυτό έγινε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Με τη συμβολή όλων μας μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, όσο και στις ευρωεκλογές που διεξάγονται ταυτόχρονα, για να είναι το ΚΚΕ το πραγματικό αντίπαλο δέος στην αντιλαϊκή πολιτική, δυνατό παντού για να δυναμώσει η πραγματική ελπίδα για τον λαό μας και για την νεολαία. Αγαθαγγέλου Μίκος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, επί σειρά ετών πρόεδρος της πρώτης Ελληνικής Θεσσαλονίκης. Αγοράς του Γιάννα, εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης ΕΛΜΕ. Αλαβζά Γιώτα, νοσηλεύτρια του Ιπποκράτειο Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, εκλεγμένη επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, του οποίου και διατέλεσε πρόεδρος κατά την περίοδο 2016-2018. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος στο ίδιο σωματείο. Αντρονικίου Βάρτενης, 28 ετών, απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, άνεργη, μέλος του Συνδικάτου Εργατοϊπαλλήλων Τουριστικών Επιστημιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Πιερίας Χαλκιδικής, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Σικαιών, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Παρανάς Στέλιος, δικηγόρος, διατέλεσε για πολλά χρόνια στέλεχος της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και της Ανανεωτικής Κομμουνιστικής Αριστεράς, μέλος της Γραμματείας της Δημοκρατικής Συσπήρωσης για τις Λαϊκές Ελευθερίες και την Αλληλεγγύη. Νευρολόγος, ψυχίατρος που εργάστηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι και τον βαθμό του συντονιστή διευθυντή. Αγωνίστηκε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού φαινομένου των εξαρτήσεων. Διακαλάνος Καρούλας, αυτοαποσχολούμενος και συγγραφέας, ιδρυτής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λαχανά Θεσσαλονίκης, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λαγκαδά, γραμματέας στην Επιτροπή Ειρήνης Λαγκαδά. Γκαντρίδης Γιώργος, απόστρατος αξιωματικός, δραστηριοποιείται μέσα από την κίνηση για την Εθνική Άμυνα. Είναι μέλος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων. Διδάκτορας μαθηματικών, καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόεδρος της ΑΕΜΕ Θεσσαλονίκης. Δεριδιά ΤΥΚΑ, ιδιωτική υπάλληλος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Καλαμαριάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Εξαγακτήλου Σοφία. Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως συμβασιούχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Οτάνομου Θεσσαλονίκης. Ευαγγελίτης Κυριακής, πτυχιούχος τμήματος Χημίας, εργάτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, αντιπρόεδρος στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Λιώκας Γιάννης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τα προηγούμενα χρόνια εκλεγμένος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκλεγμένος με τη λαϊκή συσπήρωση. Επίσης, διατέλεσε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ζάκας Μίκος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, εκλεγμένος στην αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και πρόεδρος της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκη. Εγκρατιάδης Θόδωρος, κτηνίατρος, περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Θέρμης από το 2002 στο 2014, πρώην βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτοαποσχολούμενος στον χώρο της εστίασης, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Σερών του ΚΚΕ, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Καλαδίδη Σοφία, συνταξιούχος του ΙΚΑ, για πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος της Ένωσης Εμποροϊπαλλήλων Ομού Θεσσαλονίκης και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει δημοτική σύμβουλος του Δήμου Παύλου Μελά και βουλευτής του ΚΚΕ. Νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Καναβάς Ανάσης, ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου την περίοδο 1981 έως 1990 με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες. Καθηγητής φυσικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα προπονητής των Ακαδημιών και των Μικτών Ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Έμπορος, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μικρών και Αυτοαποσχολούμενων Εμπόρων Ομού Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Καπούλας Νίκος, λογιστής, οικονομολόγος σε τεχνική εταιρεία, εκλεγμένος με τη λαϊκή συσπήρωση από το 2010 ως το 2014 στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Εργαζόμενοι στον κλάδο της πληροφορικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής. Κουρνούλης Γιάννης, εργαζόμενος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει πρόεδρος και ταμείας του Σωματείου ΙΔΑΧ Συμβασιούχων και πρόεδρος στη συνέχεια του Ενιαίου Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού. Ήταν εκλεγμένος στο Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την προηγούμενη θητεία, ενώ είναι για δεύτερη τριετία εκλεγμένος στο Γενικό Συμβουλίο της ΑΔΕΔΥ, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Φοκουράστας Ανάστης, εργάτης στις κατασκευές, ηλεκτροτεχνίτης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ομού Θεσσαλονίκης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Δομικά Υλικά και τις Κατασκευές Ελλάδας. Η Γιάννη Ελλήνη είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υποψήφια βουλευτής στη Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Απόφοιτος του ΤΕΕ Λαμίας, ηλεκτρονικός μηχανικός, Εργάζεται σε βιομηχανία τροφίμων. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Βιομηχανικού Επιστισμού και μέλος της διοίκησης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Μανάτας Λευτέρης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Είναι καθηγητής μουσικής με ειδίκευση στο βιολί. Από μικρή ηλικία παίζει ποντιακή λύρα και τραγουδάει ως επαγγελματίας μουσικός. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται με την οργανωπία. Μαγνητόπουλος Άγης, αγρότης, δραστηριοποιείται μέσω του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Λαγκαδά. Μελανεφήνου Σόνια, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και 11 χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του. Υπερασπίστηκε επί σειρά ετών διεκόμενους αγωνιστές του λαϊκού κινήματος. Μέλος της Επιτροπής Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων και του Συλλόγου Γυναικών της Καλαμαριάς της ΣΟΓΙ. Μητσιάκος Γιώργος, επίκουρος καθηγητής νεογνωλογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται στη δεύτερη νεογνωλογική κλινική στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την περίοδο 2001-2010 ήταν εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκλεγμένος με τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση. Από το 2017 είναι εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Ιατρικής στο ΑΠΘ μέχρι και σήμερα. Μπίτσης Καϊωάννη, χορεύτρια και χορογράφος. Συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς φορείς και ομάδες της πόλης. Έχει πτυχίο νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Εργατικό Δίκαιο από το Δημοκρίτιο. Είναι υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πεδίο έρευνα στην τέχνη στη φυλακή. Μιχαλίδος Μουταδίνος, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου και δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό κίνημα των δικηγόρων μέσα από τις γραμμές της Αγωνιστικής Συσπήρωσης Δικηγόρων. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στον κλάδο του εμπορίου. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στις επιχειρήσεις Καρυπίδης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εμποροϊπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Παναγία. Εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων ΑΧΕΠΑ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΠΟΕΔΗΝ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Βαλκούτας Βασίλης, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας. Βέλες Μιχάλης, απόφοιτος μηχανικός πληροφορικής του ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως προγραμματιστής σε εταιρεία πληροφορικής. Είναι γραμματέας του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νομού Θεσσαλονίκης. Κώστας. Έχει εκλεγεί επί σειρά ετών ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης Ερμής, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί. Συμμετέχει στη Γραμματεία Θεσσαλονίκης της ΠΑΣΕΒΕ. Μωυσίδου Σοφία, λογίστρια, υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού 904 Αριστερά στα FM, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Νίκος, εργαζόμενος σε εταιρεία ανακύκλωση λαδιών, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκη. Μέση Εύη, χημικός μηχανικός, εργαζόμενη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Αλαβζά Ανάσης, φοιτήτρια ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πρόεδρος στο Σύλλογο Φοιτητών Ψυχολογίας και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Παπαδόπουλος Δαμιανός, συνταξιούχος Βιβλιοπόλης, επί 20 χρόνια δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Καλαμαριάς. Πετίκη Μαρία, απόφοιτη της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Παιδαγωγικής Σχολής Φλόρινας. Εργάζεται ως αναπληρώτρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέλος Επιτροπής Αγών Αναπληρωτών. Φοιτήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Φοιτητικού Συλλόγου Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος του ΣΕΤΕΠΕ. Φιλόλογος, εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι εκλεγμένη στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΔΟΔ, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ. Λαΐζη Ηλέκτρα, αυτοαπασχολούμενη, είναι εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΟΓΙ. Συμμετέχει στο Προεδρείο της ΕΔΙΕΦ. Ρέβας Βασίλη, συνταξιούχος, εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Διατέλεσε πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και επί σειρά ετών μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και Β' Αντιπρόεδρος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός, εκλέχτηκε δήμαρχος Αμπελοκήπων συνεχόμενα από το 1981 έως το 1990. Αντιπρόεδρος ΠΕΑ ΕΔΟΣΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Γιώργος Θανάσης, μηχανικός υπολογιστών και πληροφορικής. Έχει εργαστεί σε εταιρείες πληροφορικής. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανικών Ηλεκτρικών Υπολογιστών. Σημάδης Πέτρος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εργαζόμενος σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, πρόεδρος της Ένωσης Εμποροϊπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Σιλιχνάκης Γιάννης, ήταν φαρμακοποιός, διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει σε ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα σαν φλαουτίστας και είναι μέλος των Ελλήνων Αδιούχων Ραδιοασυρματιστών και ενεργό μέλος του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Που δραστηριοποιείται και εργάζεται σε μουσικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους ανά την Ελλάδα. Την τελευταία τετραετία εργάζεται παράλληλα και σε εργοληπτική εταιρεία της ενέργειας. Σαββαρία Αλεξάνδρα, γραφίστρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Γραφικών Τεχνών και Τύπου Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπο και Βιομηχανίας Χάρτου. Εργαζόμενος οδηγός του ΟΑΣΤ, συνδικαλιστής, μέλος της Γραμματείας Μεταφορών Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Σκιαούσης Κυριάκος, αρτοζοχαροπλάστης, πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό Νομού Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής Πιερίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Τσουραλάκης Αλέξανδρος, δασεργάτης, γραμματέας του Δασικού Συνεταιρισμού Η Ένωση Σταυρού Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας Θράκης, μέλος του Γενικού Σωματείου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Θαμαντζάς Γιώργος, απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του ΑΠΘ, εργαζόμενος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Χατζιβαρίτη Φρίντα, φιλόλογος, συνδικαλίστρια επί σειρά ετών στην 5η ΑΕΜΕ Θεσσαλονίκη, στην οποία διατέλεσε 2 φορές γραμματέας. Χοροζίδη Κλεοπάτρα, εργάζεται στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης, γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ. Το 2006 εκλέχθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. Συνεχίζουμε, βρισκόμαστε κάθε μέρα στους αγώνες για το δίκαιο του λαού, στους αγώνες για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. για να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, να κερδίσουμε ανάσες, δικαιώματα, να έχουμε κατακτήσεις, να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό. Δίνουμε κάθε ώρα, καθημερινά, στις συνοικίες, δήμους, χώρους δουλειάς, σε σχολές και σχολεία, τη μάχη για την ενίσχυση του κόμματός μας, των αγωνιστικών συνδυασμών που στηρίζει σε κάθε κάλπη, κοινότητες, δήμους, περιφέρειες, ευρωεκλογές, τις εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν.